Ακούτε Status FM 107 και 7. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος και όπως έχουμε προαναγγείλει, πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Πατουλίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Πατουλίδου, είδαμε ότι σήμερα υπήρχε μια σύσκεψη της ομάδας διαχείρισης κρίσης που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, και αποφασίστηκαν κάποια έκτακτα μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Τι ακριβώς σημαίνει, για πείτε μας. Μέσα σε μοιραζόμαστε την αγωνία όπως όλοι μας, ενός ιού που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο, κοντά Μάρτιο, και δεν λέει να καταλαγιάσει απέναντίας και με το άνοιγμα του συνόρων, ξέρετε, τουριστική περίοδος και όλα αυτά. Βλέπουμε κάθε μέρα ο αριθμός των καινούργιων κρουσμάτων να είναι επιπροσθετικός, άρα η αγωνία εξακολουθεί και υπάρχει, μέχρι τουλάχιστον να δούμε ποια η αντιμετώπιση από τους γιατρούς. Γι' αυτό ακριβώς ο Περιφερειάρχης προσκάλεσε σε έκτακτη συσκέψη την ομάδα διαχείρισης κρίσης που έχει, αυτή έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και αποφασίστηκαν κάποια επιπλέον μέτρα πέρα αυτών των 18 που είχαν προαναγγελθεί πριν από κάποιες μέρες. Δηλαδή, σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ θα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας πολιτικών μοριακών ελέγχων για τον COVID σε όλους τους εργαζομένους της περιφέρειας. Το πρόγραμμα προφανώς θα το καταρτήσει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής Μέρημνας. Η εφαρμογή αυτή του θα είναι υποχρεωτικά, δηλαδή η έλεγχη αυτή σε όσους εργάζονται στην περιφέρεια. Το υποχρεωτικά, εάν νιώσει κάποιος υποχρεωτικά, όταν θα υπάρξει κάποιο κρούσμα, αλλά αλλιώς θα είναι, δεν είναι το πλέον υποχρεωτικό, αλλά θα είναι προαιρετικό για να μπορεί ο καθένας να έχει την δυνατότητα, εφόσον έρχεται σε επαφή και με τον κόσμο, για να μπορεί προληπτικά να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, κάποιος δηλαδή υπάλληλος που γυρίζει από τις διακοπές θα μπορεί να κάνει το τεστ. Ωραία. Και ειδικά όταν θα γυρίζει μπορεί να είναι και 7 μέρες πάντοτε σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, 7 μέρες κατοίκων, εφόσον η εργασία του και το πόστο στο οποίο υπάρχει και δραστηριοποιείται έχει του δίνει τη δυνατότητα από το σπίτι του να εργαστεί. Αυτές τις 7 μέρες που θα καλύπτονται βέβαια οι υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά από το σπίτι. Έχουμε την αναστολή του Φεστιβάλ Επταπυργίου αλλά και των συναυλιακών εκδηλώσεων της περιφέρειας και των επωπτευόμενων φορέων της. Μεταξύ αυτών είναι και η Μονή Λαζαριστών, που σημαίνει ότι γίνεται αναστολή όλων, θα γίνει η αναστολή όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί. Τώρα, κυρία Πατουλίδου, αυτό είναι αναγκαίο, γιατί άμα υπάρχουν οι αποστάσεις εκεί, ειδικά στη Μονή Λαζαριστών, μπορεί να είναι όλοι καθήμενοι, να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί και ο κόσμος θέλει λίγο μια συναυλία να δει, μια θεατρική παράσταση. Δεν το συζητάμε, γιατί ειδικά μέσα στον τον Ιούλιο που ξεκινήσαμε, μετά τις 15 Ιούλιο που άνοιξε στην ουσία η διαδικασία των εκδηλώσεων, είδαμε και τον κόσμο πόσο ειλικρινά διψούσε για τέτοιου είδους. Και το είχατε παρουσιάσει σε μια πολύ ωραία συνέντευξη τύπου εκεί στην Νομαρχία απ' έξω. Ήταν πολύ. Ναι, ήταν και αυτό, και έχει τη δυνατότητα σε έναν χώρο ο οποίος δεν είναι ελέγξιμος, να βάλει στους ανθρώπους να κάθονται σε αποστάσεις και να μπορούν λίγο την ψυχή τους να την χαϊδέψουν. Αλλά γνωρίζετε ότι όλοι μας, και με το σκεπτικό του ότι ακόμη και η έκθεση πήρε την αναβολή της για του χρόνου εκτός της πολιτικής ομιλίας της 5 Σεπτέμβρη, όλοι προσπαθούν να προφυλαχτούν. Και μάλιστα όταν έχεις στην υπηρεσία και είσαι φορέας διοίκησης, προσπαθείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προστατεύσεις τους ανθρώπους για τους οποίους εσύ θα πρέπει να είσαι υπερπροστατευτικός, προκειμένου να υπάρχουν και την επόμενη μέρα. Οπότε μέχρι και τις 38 τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω, μέχρι και τέλη Αυγούστου, αυτά τα μέτρα θα υπάρξουν. Αλλά βλέποντας καθημερινά πάντοτε και κάνοντας. Επειδή είστε και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο έχει πληγεί ο τουρισμός στην Θεσσαλονίκη, άμα είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει? Το μία αναστρέψιμη δεν ξέρω πότε εννοείται. Προφανώς είναι μία αναστρέψιμη σε σχέση με την πρόοδο που ευελπιστούσαμε μετά την πολύ καλή παρουσία γενικότερα στον τουριστικό κλάδο παγκοσμίως της Ελλάδας. Προφανώς είναι μία αναστρέψιμη, αλλά το μία αναστρέψιμη περιέχει μέσα του και μία αγωνία με το σκεπτικό ότι θα υπάρχουμε. Ναι, θα υπάρχουμε. Είναι μία αναστρέψιμη για φέτος. Προσπαθείς, όπως έχω πει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και όταν προσπαθείς να κερδίσεις, είναι την επιβίωση.
Να μην εξαφανιστείς, να μην αφανιστείς. Απλά να επιβιώσεις χωρίς μεγάλα κέρδη και με την βοήθεια πάντοτε του κράτους, τα οποία και με την βοήθεια της Ευρώπης, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω και από όσο εμείς προσπαθήσαμε στην περιφέρεια και πάντοτε και με την κατεύθυνση που μας έχει δώσει και ο Περιφερειάρχης, ακόμη και με τις επιδοτήσεις, συνεργασία και με τους... με τα επιμελητήρια για να μπορέσουν να υπάρξουν και να κρατηθούν οι όποιες κρίσεις. Όμως και την πλάτη του τουρισμού δεν μπορεί να ευελπιστεί σε κάτι το μεγαλειώδες, αυτό που ούτως ή άλλως όλοι αναμέναμε αυτή τη χρονιά, αλλά εμείς δεν περίμενε τέτοιου είδους πανδημία να πλήξει το παγκόσμιο γίγνεσθε. Μην ξεχνάμε και το έχω πει επανειλημμένα, επειδή όλοι μας έχουμε πολύ γνωστούς ανθρώπους που διαπρέπουν εξωτερικό, ειλικρινά άνθρωπος που είναι μέγας επιστήμων, με ένα νέο, μια νέα κοπέλα που είναι στο MIT και στο Harvard, και μου λέει είστε πιο χαλαροί στην Ελλάδα, εμείς ακόμα από βάρδια σε βάρδια, εάν συναντηθούμε το πρόστιμο είναι πάνω από $150 εκεί, να με ξάφνιασες. Μάλιστα. Ναι, μέσα στα πλαίσια της αυτοπροστασίας και αυτό που ακούω. Δηλαδή θα πρέπει να σου το επιβάλλουν. Ναι, θα σου το επιβάλλουν, γιατί άνθρωπος είσαι και χαλαρώνεις. Πρέπει να επιβληθεί έως ότου να δούμε πού θα μας οδηγήσει, πού θα μας οδηγήσουν οι επιστήμονες, ώστε να μας δημιουργήσουν απέναντι με όποιο φάρμακο βρουν, εμβόλιο θα βρουν, που νομίζω ότι πριν από τις αρχές του καινούριου χρόνου δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι τόσο άμεσα. Τελικά, κυρία Πατουλίδου, το άνοιγμα των συνόρων θεωρείται έβλαψε, ωφέλησε τον τουρισμό? Τελικά τι μπορούμε να σας συμπέρασμα να πούμε, ή είναι νωρίς ακόμα? Όχι, σίγουρα βοήθησε. Αλλά νομίζω ότι απλά αυτή η παλινοδία του πίσω μπρος, του ευθύς εξ αρχής, ενώ τα είχαμε πάρα πολύ καλά με τον τρόπο που εσωτερικά αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την πανδημία και ήμασταν όλοι σύσσωμοι κάτω από συγκεκριμένους κανόνες και οδηγίες που μας έχουν δοθεί. Το άνοιγμα των συνόρων, και γνωρίζετε ότι εμείς επειδή είμαστε εδώ στο Βορρά, πολύ μεγάλο στοιχείο του τουρισμού, ένα κομμάτι του τουρισμού, ο τουρισμός θα έπρεπε εσείς εξ αρχής, όποιος ήθελε να επισκεφτεί την πραγματικά ασφαλή χώρα που είναι η Ελλάδα, με τις επίσης ομορφιές και με μια ομορφιά που τα όμορφα αυτά σε αγκαλιάζουν και δεν σε διώχνουν, θα έπρεπε να, μαζί με το διαβατήριο, μαζί με το όποιο, όποια ταυτότητά τους, θα έπρεπε να είχαν ήδη και το τεστ. Ναι. Αυτό το είχα πει ευθύς εξ αρχής, εγώ τουλάχιστον αυτό υποστήριζα, και όχι να έρθει μετά από κάποιες μέρες. Κάτι που δεν έγινε. 72 ώρες, ναι, το 72 ώρες έχουμε. Ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο έχει ξεκαθαρίσει και το είδος του τουρισμού που θα εισέρε, που θα ερχόταν στην Ελλάδα. Κλείνοντας τη συζήτηση μας, κυρία Πατουλίδου, κάποιοι λένε ότι ωραία τα μέτρα όλα αυτά, αλλά υπήρξαν κάποιες φωτογραφίες του κυρίου Τζιτζι Κώστα που ο ίδιος δεν τήρουσε τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Δεν ξέρω αν στους παξούς ισχύει αυτό το 12, και εν πάση περιπτώσει του να χτυπάς σε αυτό το σημείο έναν άνθρωπο που διοικεί την, από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της Ελλάδας, το αλήθεια, όχι ο καλύτερος τρόπος να πολεμήσεις και να προσπαθείς να κοντύνεις σε έναν άνθρωπο που παλεύει. Όταν μέρες αντίθετες, γιατί συνεργάτης, άμεσο συνεργάτης είμαι, την περιφέρεια της πολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, τη μεγαλύτερη. Δεν μίλησατε για αυτό το θέμα, δεν τον ρωτήσατε αν όντως έγινε? Μα γιατί να τον ρωτήσω, θεωρώ, δηλαδή, να σας λέω, αν κρίνω επί 28 χρόνια κουβαλώ στην πλάτη μου πολλές φορές γραπτά δημοσιογράφων που ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να διασταυρώσουν αν είναι ή δεν είναι. Και επειδή τώρα πλέον είναι το πλέον εύκολο με μια φωτογραφία οποιοδήποτε να θεωρήσει ότι μπορεί να κρίνει τον άλλον, ας τον κρίνει και από αυτά που πραγματικά κάνει. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κυρία Πατουλίδου. Τι οθήσεις έχει δώσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εάν είναι πρώτη σε απορρόφηση περιφέρεια στην Ελλάδα. Αυτό, και δεν το λέω με την έννοια της υπεράσπισης, λέω με την έννοια της καλής δημοσιογραφίας και όχι της κατηνίστικης. Είναι ένα γεγονός, δεν είναι βεβαίως. Κυρία Πατουλίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.